Μήνες μετά τις πλημμύρες, τις καταστροφικές που πλήγηκε όλη εδώ η περιοχή, η Θεσσαλία πλήγηκε πρώτα απ' όλα από όλες τις περιοχές της Ελλάδας και η κυβέρνηση καθυστερεί και στο να δοθούν αποζημιώσεις. Ξέρετε, φυσικά το ζείτε, δεν έχουν δοθεί επαρκείς αποζημιώσεις, δεν έχουν προχωρήσει τα έργα, τα αντιπλημμυρικά, έστω της αποκατάστασης της πρώτης σπιτιών, χωραφιών, σταυλικών άλλων εγκαταστάσεων. Και όλα αυτά μένουν ανοιχτά τραύματα και έρχονται μπροστά και στην ακαρπία που είναι για ελιές ή σε άλλες αρρώστιες που υπάρχουν. Και όλα αυτά αυγατίζονται και τελικά μένει ο αγρότης ξεκρέμαστος. Αυτή είναι δυστυχώς η πολιτική των κυβερνήσεων. Και αυτά είναι που πρέπει να δούμε. Και κοιτάξτε να δείτε, λέει, δεν προλαβαίναν, μα χρειαζόταν 5 μήνες, 4,5 μήνες για να καταθέσει την απαλλαγή από τα τιμολόγια του νερού, για παράδειγμα, εκεί για τους στοχούς αγρότες να μην πληρώνουν. Πώς θα κατάφερε εδώ κοντά ο δήμαρχος στη Τυρνάβου, που είναι καινούριος δήμαρχος κιόλα, που βγήκε τώρα. Δεν προλαβούνται 1 μήνα να κάνει και έδωσε απαλλαγή στα τιμολόγια.